Λοιπόν, αλλάξαμε θεματική ενότητα. Έχουμε εδώ δίπλα μας έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίσατε μέσα από τη φετινή διαδρομή της Sports Arena, ο Νίκος Κούτρας, διοκτήτης της Κολυμβητικής Ακαδημίας στο Αστέρια, μαζί με τα παιδιά του σήμερα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Το προγωνιστικό τμήμα σήμερα μαζί μας του Αστέρια. Τον Νίκο τον έχετε γνωρίσει, να γνωρίσουμε και τα παιδιά, για να ακούσουμε τα κορίτσια μας από πάνω. Είμαι η Γεωργία Κυριάκου και είμαι 11 χρονών. Είμαι η Κορνία και είμαι 9 χρονών. Είμαι η Ελένα και είμαι 9. Είμαι ο Γιάννης Αρκυριάκος και είμαι 9 χρονών. Ωραία, Γιώργο, κράτα το μικρόφωνο, θα σου χρειαστεί στη συνέχεια. Λίγο να ξεκινήσουμε από σένα, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή Γιώργο, έτσι. Θέλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα των αγώνων που συμμετείχατε. Αυτού του προαγωνιστικού τμήματος που είναι σήμερα εδώ μαζί μας ήταν οι δεύτεροι χρονικά αγώνες μετά από αυτούς που διεξήχθησαν στα Ιωάννα. Εδώ στην πόλη μας ήταν οι αγώνες των περασμένων Σαββατοκύριακων στην Κέρκυρα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι στα δύο χρόνια ζωής λοιπόν, του Αστέρια ξεκινήσαμε να κάνουμε και αυτό το κομμάτι που είναι ο σύλλογος. Mm-hmm. Μετά από ένα χρόνο περίπου διαδικασιών στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα για να βγάλει σήμερα μια κανονική άδεια για σύλλογο. Και αφού λοιπόν πήραμε την έγκριση και το OK, αρχίσαμε λοιπόν και εμείς να κατεβαίνουμε και να συμμετέχουμε επίσημα σε κολυμβητικούς αγώνες. Οι πρώτοι μας αγώνες, όπως ανέφερες, ήταν στις 29 Ιανουαρίου εδώ στα Ιωάννα. Mm-hmm. Ήταν η χειμερινή ημερίδα για ηλικίες 9, 10, 11, 12 χρονών και αγωνιστικά. Και οι δεύτεροι αγώνες που πήγαμε και συμμετείχαμε ήταν στην Κέρκυρα το προηγούμενο Σάββατο. Mm-hmm. Ο λόγος που κατεβαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά σε αυτούς τους αγώνες είναι για να δώσουμε και ένα κίνητρο στα μεγαλύτερα παιδιά, όχι μόνο να μαθαίνουν κολύμβηση σωστά, αλλά να βλέπουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους μέσα από το και ανταγωνισμό. Οπότε στόχος μας δεν είναι να βγούμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, έτσι, που όλοι το θέλουμε βέβαια. Και όπως έχω πει στα παιδιά και θα σας το πω και τα ίδια, στόχος είναι να βελτιώσουμε την επίδοσή μας από την προηγούμενη φορά. Αυτό έχω περάσει σε όλα τα παιδιά, θα σας το επιβεβαιώσουν και τα ίδια. Κάθε φορά και ψηλότερα τον πήχη. Καταρχήν, Γιώργο, γιατί έτσι ξεφυσάς? Αγχώθηκε για κάτι? Κοντά το μικροφωνό σου για να σε ακούνε και τηλεθεατές μας. Πώς σου φάνηκαν οι αγώνες τώρα στην Κέρκυρα, η διαδικασία που μπήκατε πρώτη φορά σε αγώνες? Καλά. Ήμουν λίγο αγχωμένος, όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Συναθλητές. Πώς τα πήγατε? Καλά. Τι επίδοση είχαμε? Σε τι βγήκες, Γιώργο? Εγώ πρώτος στα 100 μέτρα και 50. Α, είσαι από τους καλύτερους. Το σκέφτεσαι, αφού βγήκες πρώτος, δεν θυμάσαι ότι βγήκες πρώτος. Και δεύτερο στα 50 μέτρα. Mm-hmm. Πώς αισθάθηκες? Ελεύθερο. Αισθάθηκα καλά. Για να και τα κορίτσια. Πώς σου φάνηκε η διαδικασία έτσι των αγώνων και ότι το γεγονός ότι πέρασες πλέον σε στάδιο αγώνων? Και τι θα την επίδοση σου, δηλαδή πώς θα πήγατε στους αγώνες, να μας πείτε. Όλα τα παιδιά είχαμε λιγότερο άγχος από ότι τους πρώτους αγώνες. Θα τη φάνηκε καλύτερα δηλαδή, λογικό. Ήταν πολύ ωραία και κάναμε όλοι έναν πολύ καλό χρόνο. Εσύ τι θες πήρες? Δεύτερη στα 100 μέτρα. Ωραία. Ένα κόσμο κοντά το κορίτσι. Υψηλές επιδόσεις, Νίκο, Πολύ καλά τα πήγαμε. Τουλάχιστον από αυτό που μας λένε τα παιδιά. Για και οι πρώτοι αγώνες, έτσι, μια διαδικασία αγώνων σε πρωτόγνωρο στάδιο για τα παιδιά. Και η Κορνίλια. Μου άρεσε πάρα πολύ οι αγώνες. Βγήκα για πρώτη φορά στην πρώτη θέση και ήταν κάτι καινούριο. Εγώ δεν το είχα ξανακάνει αυτό. Είχα κι εγώ λίγο άγχος, δεν. Δημιουργικό όμως, αφού τα πήγατε τόσο καλά. Ναι. Εσύ, Ελεάνα? Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι αγώνες. Ήταν κάτι καινούργιο. Τι έτρεξες? Ναι, τι έτρεξες και τι θέση πήρες, να μας πεις και εσύ, ναι. Πήρα πρώτη θέση στο σκηταλοδρομία, ελεύθερο. Στα 4x50. Τώρα βοηθάει λίγο προπονητής. Εντάξει. Δεύτερη θέση στο πρόστιο, 50 μέτρα. Μέχρι τώρα έκανες εκμάθηση σχολή, τώρα πλέον συμμετέχεις στις αγώνες. Τι είναι αυτό που σου αρέσει έτσι περισσότερο στους αγώνες? Μου αρέσει που είμαι με την ομάδα μου. Ναι. Και ότι κάθε φορά τα πηγαίνουμε και καλύτερα. Mm-hmm. Ναι, να μας πείτε λιγάκι από τους πρώτους αγώνες που συμμετείχαν όλα τα παιδιά και στους πρώτους αγώνες. Ναι, βέβαια. Ναι. Είχαμε βελτίωση της επίδοσης σε σχέση με τα πρώτα αγωνίσματα. Ναι. Νίκο, για πες. Ο στόχος μας ήταν αυτός, όπως προανέφερα και πριν. Εγώ μπορεί να προκύψει κάτι μια ίδια, να μην το πετύχουν τα παιδιά. Είχαμε χρονομετρηθεί εξάλλου και στο κολυμβητήριο του Αστέρια.
Εγώ τους είχα πει να μην έχουν άγχος τα παιδιά σε αυτούς τους αγώνες. Και... Το να το πεις μέχρι να σε δει είναι μια απόσταση μεγάλη. Μεγάλη, μεγάλη. Καινούριος χώρος, ας πούμε, σε ένα άλλο κολλητήριο που άλλοι δεν είχαν ξαναπάει ποτέ. Άλλοι έχουν πάει με το καινούριο πρόγραμμα αυτό της τρίτης τάξης δημοτικού. Ναι, ναι. Οπότε τους φάνηκε περίεργο. Λοιπόν, στα πρωινά αγωνίσματα αισθάνθηκαν άγχος, είχαμε σφίξιμο στο στομάχι, κάποια κλάματα. Αλλά εντάξει. Και μετάλλια όμως κάπου κατάλαβα. Βεβαίως, και στους πρώτους αγώνες πήγαμε αρκετά καλά. Το απόγευμα, μιλάω πάντα για τους πρώτους αγώνες που είχαμε πάει τον Ιανουάριο. Το απόγευμα ήταν όλα τα παιδιά πολύ καλύτερα και πολύ πιο δυνατά σαν ψυχολογία. Εξοικειώθηκαν. Στην Κέρκυρα πάλι, που πήγαμε αποδεκατισμένοι λόγω των ιώσεων, είχαν άλλον αέρα και έκαναν αρκετά καλύτερους χρόνους σε σχέση με την προηγούμενη φορά τους αγώνες των Ιαννίνων. Και αυτός ήταν ο στόχος μας εξάλλου. Δηλαδή, μπορεί κάποιο παιδάκι να βγει πρώτο-τελευταίο, αλλά δεν μας πείραζε το γεγονός ότι είναι πρώτο-τελευταίο, γιατί κατέβασε το χρόνο 5 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Που για μας αυτό μετράει. Το να βελτιώνει κάθε φορά τον προσωπικό του χρόνο. Σίγουρα η συμμετοχή στους αγώνες. Και αυτή η ευκαιρία δίνεται στα παιδιά πέρα από τον χώρο του Αστέρια. Όταν βγαίνουν έξω και πάνε σε αγώνες, πώς λειτουργεί αυτός ο ανταγωνισμός έχοντας και άλλα παιδιά από άλλες πόλεις. Και γενικότερα η ομάδα. Βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Στην φιλία, στο να αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, στο πώς θα ετοιμάσουν όλα τα πράγματα, ας πούμε, από το σπίτι, την ψυχολογία τους, πώς θα ταξιδέψουμε για να πάμε στην Κέρκυρα. Είναι και μια ευκαιρία για εκδρομή. Τα συνδυάζουμε με τα καλά και τα εκδρομή για την Κέρκυρα, δεν είναι μόνο οι αγώνες. Και να πούμε ότι ήρθαν μαζί μας και οι γονείς των παιδιών. Και περάσαμε όλοι μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Και έτσι θέλω να συνεχίσει να είναι. Ποιες είναι οι συνθήκες, Νίκο, που βοήθησαν στον Αστέρια μέσα από τις προπονήσεις στο να ανταποκριθούν τα παιδιά σε αυτούς τους αγώνες? Εγώ θα μιλήσω σαν... άλλες συνθήκες εκεί στα κολυμβητήρια. Εγώ θα μιλήσω σαν προπονητής, έτσι, ότι οι συνθήκες που βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπορέσει ένας αθλητής να αναπτύξει πάρα πολύ τις δυνατότητες του είναι η θερμοκρασία του νερού. Είναι πολύ βασικό αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει να κάνει ρόλο η προπόνηση, το είδος της προπόνησης που ακολουθεί ο κάθε προπονητής. Και από εκεί και πέρα το πώς θα κερδίσουμε τα παιδιά για να βελτιώσουν αυτή την επίδοση τους. Ποιοι είναι οι επόμενοι αγώνες τώρα, ποιος είναι ο επόμενος στόχος που έχουμε βάλει? Επόμενο είναι τα Ποσειδόνια εδώ στα Ιωάννα. Πότε είναι? Τον Απρίλιο. Α, κοντά. Ναι. Να ρωτήσω εγώ τώρα τα παιδιά, τι σας αρέσει στον προπονητή σας περισσότερο, για να ακούσω. Κάτι ότι δεν ακούει τώρα, γιατί είμαστε μόνοι μας. Δεν μας ακούει κανείς. Καταρχήν να συμπληρώσω εγώ ότι δεν είμαι μόνο εγώ ο προπονητής. Ναι, στους προπονητές. Όλοι οι προπονητές. Έτσι δεν θέλω να ξεχάσουμε κανέναν προπονητή. Τους έχουμε αναφέρει εξάλλου και στα προηγούμενα βίντεο. Δεν μου αρέσει να είμαι μόνο εγώ μπροστά. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα. Σε ένα ολόκληρο τίμα, αν θα ήθελα να σας χαμώσω στην Αστέρια, πιστεύω ότι θα κοιμώσουν εκεί. Το πιστεύω όλη μέρα. Έχεις βγάλει λέπια. Για να ακούσουμε τι σας αρέσει στους προπονητές σας. Ότι μας ενθαρρύνουν, γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να πάμε. Να πάμε πιο καλά από εκεί που είμαστε. Είναι αυστηρός ο κύριος Νίκος? Όχι. Ποιος φωνάζει πιο πολύ? Ο κύριος Κλεάνθη. Ο κύριος Κλεάνθη, θα τα πούμε τη Δευτέρα, μαλώνει στα παιδιά. Για να μας πει Κορνηλία. Εμένα μου αρέσει περισσότερο ότι δεν μας μαλώνουν και είναι γενικά καλή. Είναι πολύ καλή. Γιατί γελάζεσαι εσύ θα την πεις στην Αντάγια. Η Ελένα, εσένα τι αρέσει το προπονητή σου? Μπροστά. Τι ωραίες απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά. Σε Γιώργο, σε βλέπω έτσι κάτι ψάχνει. Θες να πεις κάτι πρωτότυπο για τον κύριο Νίκο, τι? Δεν μας μαλώνουν, αλλά κάποιες φορές μας φωνάζουν για να βελτιωθούμε καλύτερα. Μήπως τα θέλετε τελικά λίγο να σας φωνάζω, σας αρέσει λίγο για τη συχνότητα. Να μην ξεφεύγετε δηλαδή. Ειδικά στους αγώνες, μήπως χρειάζεται περισσότερη πίεση. Ναι. Που αποδίδει δηλαδή. Βεβαίως. Είστε έτοιμοι ψυχολογικά για τους επόμενους αγώνες? Ναι, αυτό είναι μια φωνή. Για πες, Νίκο. Πανέτοιμο που τους έχεις. Μα όσον αφορά αυτό για τη φωνή, αν δεν φωνάξουμε σε κάποιες φάσεις, με την καλή έννοια έτσι πάντα να φωνάξουμε, δεν θα δώσουμε έτσι μια όθηση, ένα κίνητρο εκείνη τη στιγμή, το παιδί να μην σταματήσει, να χτυπήσει ξέρω περισσότερο δυνατά τα πόδια του, να βελτιώσει δηλαδή την επίδοσή του. Το να φωνάξουμε, στυλ να μαλώσουμε, δεν υπάρχει αυτό.
το πράγμα στην Αστέρια. Ναι, είναι πολλά μαλώνουν... που λειτουργούν υποποιείς. Αυτό εννοώ, ότι θέλουν και αθλητές και μαθητές έχουν μάθει να λειτουργούν υποποιείς. Την πίεση αυτή την έχουμε, απλώς δεν μαλώνουμε. Έτσι, παιδιά. Μας αρέσει να είμαστε φίλοι με τα παιδιά, είμαστε δίπλα τους στα πάντα. Και είναι πολύ βασικό. Όπως και στους αγώνες, είμαστε όλη μια ομάδα, θα έχουμε αγκαλιάσει όλα τα παιδιά και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και αρχές Απριλίου φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα ιώσουν, οπότε θα είναι πιο δυναμική η συμμετοχή του Αστέρια στα Ποσειδόνια. Σας ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Και κλείνοντας, Νίκο, θέλω να μας υπενθυμίσεις που μπορεί να σας βρει κάποιος. Είμαστε μεταξύ Ολυμπιάδας και Δημοπλακιάς. Μπορεί κάποιος να μας βρει στο Facebook στο Asteria Swim Academy ή στην ιστοσελίδα στο asteriasgym.gr. Τα τηλέφωνά μας είναι 2651-061-610 και 6977-6675-68. Είμαστε εκεί όλες τις ώρες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, Σάββατο 8 το πρωί μέχρι το απόγευμα και Κυριακή. Που να περνήσω εδώ, η Κυριακή είναι ελεύθερη κολύμβηση μόνο για το κοινό, αλλά έχουμε προσθέσει και τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί κάποιος γονέας να έρθει μαζί με το παιδί του και να κολυμπήσει μια διαδρομή. Την Κυριακή που είναι μια πιο χαλαρή ημέρα χωρίς υποχρεώσεις. Ακριβώς. Στο αγωνιστικό τμήμα να πω ότι έχει κάθε μέρα προπονήσεις. Προς το παρόν εμείς κάναμε 2 προπονήσεις την εβδομάδα και τώρα έχουμε αρχίσει να κάνουμε 3 προπονήσεις. Και βλέπετε ότι παρόλο τον αριθμό προπονήσεων, τις επιδόσεις των αθλητών. Έτσι που είναι πολύ βασικό αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν,